Και εκεί θα πάμε στον εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων, τον κύριο Λεωνίδα Παντελίδη, για όσα ακούστηκαν χθες στη Βουλή. Για πρώτη φορά στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου του ψάχνουμε τους αγνοούμενούς μας. Κύριε Παντελίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μπήκαν ήδη τα συνεργεία της ΔΕΑ στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου? Έχει μπει κλιμάκιον το οποίο θα ετοιμάσει την τοποθεσία για να ακολουθήσει μετά η ομάδα που θα κάνει την ανασκαφή. Είμαστε στην πρώτη φάση, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν εμπόδια ή πλέον έχει πάρει το δρόμο της αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την περικλειστή πόλη της Αμοχώστου? Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια. Όπως είπα εχθές, έχει πάει το κλιμάκιο μαζί με τον μάρτυρα, διότι ο μάρτυρας είναι σημαντικός, διότι πρέπει να μας δείξει το ακριβές σημείο. Και το κλιμάκιο αυτό που προετοιμάζει το χώρο για ανασκαφή δεν είχε προβλήματα, έκανε την εργασία που πρέπει να γίνει. Και τώρα θα προγραμματιστεί η μετάβαση των συνεργείων που θα κάνουν την ανασκαφή. Άρα είναι κατόπιν μαρτυρίας. Αν θα έχουμε προβλήματα, θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι κατόπιν μαρτυρίας Τουρκοκυπρίου, κύριε Παντελίδη? Όχι, παρότι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον όσον αφορά τους μάρτυρες, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γενικά υπάρχει μια εντύπωση ότι οι διαδικασίες διακρύβωσης τύχης των αγνωμένων δεν προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Είναι αυτή και η δική σας πεποίθηση? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά η αντίδρασή μας είναι και πρέπει να είναι ότι εντείνουμε τις προσπάθειες. Τα τελευταία 2 χρόνια δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν φτωχά. Άρα θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας σε όλες τις φάσεις, αρχίζοντας από την ερευνητική φάση, το ερευνητικό κομμάτι. Πόσες πληροφορίες έχουμε ενώπιό μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα και άρα είναι σαν ανοιχτές εργασίες ενώπιό μας, κύριε Παντελίδη? Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, διότι οι πληροφορίες άρχισαν να έρχονται από το 1974, από τις πρώτες ημέρες αμέσως μετά το τέλος της δεύτερης φάσης της εισβολής. Υπάρχουν μαρτυρίες από εκείνη την εποχή. Σημαντικές μαρτυρίες, διότι ήταν και φρέσκα τα γεγονότα στο μυαλό αυτών που στη μνήμη αυτών που τα έζησαν. Και εξακολουθούν και έρχονται μαρτυρίες. Εκείνες οι μαρτυρίες έκτοτε δεν έχουν διερευνηθεί? Ορισμένες έχουν διερευνηθεί. Δουλειά μας είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουν μείνει καθόλου πληροφορίες από εκείνη την εποχή και από τις μετέπειτα εποχές που δεν αξιοποιήθηκαν. Και με βάση όλων αυτών των υλικών που υπάρχει, αντλούμε υποψήφιους χώρους προς ανασκαφή. Μάλιστα. Άρα οι επόμενες εργασίες της ΔΕΑ θα είναι όμως στην περίκληση πόλης Αμοχώστου ή τρέχουν και κάπου αλλού παράλληλα? Βεβαίως τρέχουν και κάπου αλλού. Θα έχετε προσέξει, εχθές είπα ότι έχουμε 8 συνεργεία τα οποία εργάζονται επί διαρκούς βάσεως. Αυτό θα μπει στο πρόγραμμα. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι χώροι. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι χώροι. Όταν λέμε όμως φτωχά αποτελέσματα, είναι ότι τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια η επιτυχία μας, δηλαδή έχουμε ευρήματα μόνο περίπου στο 10 με 15% των περιπτώσεων που έχουμε σκάψει. Μάλιστα. Αυτό είναι που πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση του προγράμματός μας.